Χαίρετε, χαίρετε φίλοι και φίλες μου. Τι κάνετε, πώς είστε. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης, είμαστε εδώ πέρα συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και ακούτε, τι ακούτε, το ραντεβού που έχουμε κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Ακούτε Temple of Rock, yeah! Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυναμικά την σημερινή μας εκπομπή που θα πάει μέχρι τις 4. Πιου! Έχουμε ακόμα 2 ώρες μπροστά μας. Τέλεια. Γεμάτες ροκ, γέλιο, διασκέδαση κτλ. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με μια ομιχλάρα έτσι που σκέπασε τη Θεσσαλονίκη μας. Αλλά τώρα ο ήλιος βγήκε σαν την ελπίδα ξεπρόβαλε. Ξεκινήσαμε λοιπόν, να αναφέρω λίγο τους τρόπους επικοινωνίας εδώ πέρα με την εκπομπή, με το στούντιο κτλ. Μας ακούτε καταρχάς από το www.aolas.org, το οποίο έχει δεξιά πάνω το player, πατάμε το play και μετά είπαμε βλέπουμε και τι έχει το site, γιατί κάθε μέρα έχει διαφορετικά πράγματα, ανεβάζουν εδώ πέρα οι συνεργάτες μου. Να πούμε ότι επίσης εσείς οι ακροατές μπορείτε να μας ακούτε από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες του διαδίκτυου, Live24 κτλ, TuneIn Radio κτλ. Για άμεση επικοινωνία τώρα, αν θέλετε εκτός αέρα εννοείται, εδώ στο στούντιο, μπορείτε να καλέσετε στο 2313-046-285 και άμα θέλετε στέλνετε και ένα email που λέει ο λόγος ρε παιδί μου στο radio@eolas.org. Δεν ξεχνάμε εννοείται και την ομάδα που έχουμε στο Facebook, Temple of Rock at EOE Radio. Ξεκινήσαμε με τους Rolling Stones και το Can't Get No Satisfaction και περνάμε τώρα σε έναν πολύ αγαπημένο Elvis Presley με το Hound Dog. Ξεκίνησε ο Temple of Rock, φύγαμε! Elvis Presley, Hound Dog, εξαιρετικά αφιερωμένο στην αγάπη που μας ακούει από το σπίτι. Φιλάκια πολλά, σ' αγαπάω. Και έχουμε ήδη εδώ πέρα τις πρώτες μας καλησπέρες. Καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα στον Νίκο, ο οποίος την Τρίτη ήταν στην Πάτρα, σήμερα είναι Θεσσαλονίκη. Είδες τι μικρός που είναι ο κόσμος. Είναι 2 εκπομπές Temple of Rock. Στη μία, στην έναρξη, είσαι στην Πάτρα και στην άλλη στη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθες παρεμπιπτόντος. Τι καλή αρχή σήμερα με τον πατέρα, με τον Ευάγγελο Ρωσόπουλο το βράδυ που έχετε εκπομπή. Λοιπόν, περιμένω παιδιά, στείλτε καλησπέρες και τα λοιπά, ό,τι γουστάρετε εδώ πέρα είμαι, για να τα πούμε κιόλας, και άμα έχετε και καμιά παραγγελιά και μπορούμε και την έχουμε ρε παιδί μου εδώ πέρα στο στούντιο, θα την παίξουμε, δεν είμαστε κακοί άνθρωποι. Λοιπόν, να δούμε λίγο, πάλι δεύτερη εκπομπή σερί, δεν έχουμε παγκόσμια ημέρα, εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, όμως, αύριο έχουμε την 10 Νοεμβρίου δηλαδή, έχουμε την Παγκόσμια ημέρα επιστήμης για την ειρήνη και την ανάπτυξη. Είναι πάρα πολύ ωραία παγκόσμια ημέρα αυτή, όμως έχω ένα σχόλιο σε αυτό το σημείο. Είναι αξιοσημείωτο ότι η τεχνολογία και η ανάπτυξη γενικά και η επιστήμη ήρθαν γενικά εν καιρό πολέμου και ειδικά στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και ίσως είναι και αυτός ο λόγος που έχουν κάνει αυτή την παγκόσμια ημέρα ειρήνης, ανάπτυξη κτλ. Για να πάρουμε λίγο αλλιώς όλο το θέμα. Γιατί πάντα εν καιρό πολέμου προσπαθούσαν να αναπτύξουν τεχνολογίες. Να, ας πούμε, το ίντερνετ που χρησιμοποιούμε τώρα και μας ακούτε και από αυτό αυτή τη στιγμή, έτσι, για να μην γελιόμαστε. Ανακαλύφθηκε εν καιρό πολέμου. Οπότε πρέπει να το πάρουμε λίγο αλλιώς και να ανακαλύπτουμε πράγματα γενικά, πιστεύω, για την ειρήνη και για το καλό όλων μας των ανθρώπων και όχι μόνο, έτσι. Όλων. Λοιπόν, έχουμε πολλά σήμερα να πούμε. Έχουμε πολλά νέα για Metallica, Iron Maiden, Megadeth. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχω να σας κάνω και μια ερώτηση, γιατί υπήρξαν κάποια παραπονάκια. Μου ζητήσατε, βέβαια, είναι λίγο περίεργο αυτό που το ζητάτε, επειδή είναι 2 η εκπομπή, να λέω 2 ανέκδοτα, δηλαδή ένα στο τέλος κάθε ώρας. Κοιτάξτε, πείτε μου αν θέλετε, ας πούμε, στο Facebook, στο email και στο τηλέφωνο και τα λοιπά, επικοινωνήστε. Θέλετε όντως αυτό το πράγμα, γιατί να ξέρετε ότι άμα το κάνουμε αυτό, δεν ευθύνομαι για θύματα, εντάξει. Νύπτω τα σχήρας μου, εγώ το λέω, να ξέρετε, δεν φταίω αν υπάρξουν θύματα, γιατί το προχθεσινό το ανέκδοτο υπήρξαν κάποια, έτσι, κάτι διασύσεις, πήγανε λίγο στο νοσοκομείο και τα λοιπά, ξέρετε. Λοιπόν, περνάμε τώρα Iggy Pop, Last for Life και επιστρέφουμε για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα στην μουσικούλα μας.
Πάντως, έχετε... έχετε πάρα πολύ χιούμορ. Γελάω με ένα σχόλιο του Νίκου όσον αφορά για τα ανέκδοτα που είπα. Μου είπε, ας πούμε, θέλει ανέκδοτο δεύτερο, παραδείγματος χάρη. Απλά να βάλουμε χορηγό το 166. πάρα πολύ έξυπνο. Το λάτρεψα αυτό το σχολείο, πραγματικά. Καλησπέρα και στον φίλο μου, τον Γιάννη. Γιάννη, ελπίζω να σε δω το βράδυ, αγόρι μου. Αδειμονώ. Και ανυπομονώ ταυτόχρονα. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε τα σχόλιά σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι σας έρθει. Και εννοείται, είπαμε ότι μέχρι το τέλος της εκπομπής θέλω να μου πείτε αν θέλετε δύο ανέκδοτα στην κάθε εκπομπή. Να αποφασίσω κι εγώ, αδερφέ, να φέρνω δύο, όχι ένα, πια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνει σαν σήμερα στην μουσική, όπως κάνουμε κάθε φορά. Ξεκινάμε το 1941. Ο Αμερικανός κιθαρίστας Tom Fogerty, ή Thomas Richard Fogerty, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στο Berkeley της Καλιφόρνια. Έτσι, γιατί έχουμε λίγο και την προφορά τώρα, την Αγγλο-Αμερικάνικη. Είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο blues rock συγκρότημα Creedence Clearwater Revival. Είναι αδερφός του John Fogerty, τραγουδιστή του συγκροτήματος. 1949. Ο μπασίστας και τραγουδιστής των The Marshall Tucker Band, Tommy Caldwell, ναι, για να το πω σωστά, γεννήθηκε στο Spartanburg της Νότιας Καρολίνας. Μαζί με την μπάντα του βοήθησαν στην εξέλιξη και καθιέρεση του Southern Rock στις αρχές της δεκαετίας του 70. Μάλιστα, άρα ήταν σημαντικό αυτό που κάνανε. Λοιπόν, 1953, ο Ουαλός ποιητής και συγγραφέας Dylan Thomas απεβίωσε σε ηλικία 39 ετών, πολύ, πολύ νέος, από πνευμονία σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Λέγεται πως ο Bob Dylan, γεννημένος Robert Allen Zimmerman, πήρε από αυτόν το καλλιτεχνικό του όνομα. Μάλιστα. 1967, κυκλοφορεί στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια το πρώτο τεύχος του περιοδικού Rolling Stone. Το περιοδικό πήρε το όνομά του από το ομότιτλο τραγούδι του Muddy Waters. Στο εξώφυλλο ήταν μια φωτογραφία του John Lennon από την ταινία How I Won the War. Ενδιαφέρον κι αυτό. Σαν σήμερα δηλαδή κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος. Wow. Θρυλικό αυτό το περιοδικό. 1968, στην κορυφή των βρετανικών singles chart βρίσκεται ο Joe Cocker με τη διασκευή του στο τραγούδι των The Beatles With a Little Help from My Friends. Είχε πρωτοκυκλοφορήσει από τα σκαθάρια, από τους Beatles δηλαδή, την 1η Ιουνίου του 1967. Περνάμε στο 1976, όπου το rock συγκρότημα Tom Petty and the Heartbreakers κυκλοφορεί το πρώτο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο «Το όνομά του». Ηχογραφήθηκε στο Shelter Studio στο Hollywood της Καλιφόρνια, δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ «Breakdown», «Anything That's Rock and Roll», «American Girl» και άλλα. Πάμε λίγο, είχαμε αναφέρει και για τον θάνατο του Tom Petty στην προηγούμενη εκπομπή. Ωστόσο, πάμε να ακούσουμε λίγο Hooters, Johnny B και ερχόμαστε να πούμε και τα υπόλοιπα. Johnny B, λοιπόν, από τους αγαπημένους Hooters, μια τεράστια επιτυχία που παίζει συνέχεια σε πολλά ραδιόφωνα, το ακούμε, πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να πούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα στη μουσική. Μείναμε στο 1991. Ο Γάλλος τραγουδιστής και ηθοποιός Yves Montand απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών στο Σενλί της Γαλλίας από καρδιακή προσβολή. Δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή του, Le Feu Mortel, Paris Canal, εντάξει, το έχουμε, σας παράγαμε την προφορά, κτλ. Πρωταγωνίστησε σε αρκετές ταινίες και παραστάσεις του Broadway, δίπλα σε δημοφιλείς καλλιτέχνες μεταξύ αυτών και Marilyn Monroe στο Let's Make Love το 1960. Πάρα πολύ ωραία. Και περνάμε στο πιο πρόσφατο παρελθόν, 10 χρόνια πριν, στο 2007, κυκλοφορεί από το αμερικανικό rock συγκρότημα The Killers, πολύ γνωστοί The Killers, η συλλογή τραγουδιών με τίτλο Sawdust. Το άλμπουμ περιέχει ξαναεχογραφημένα B-sides, σπάνιες εκτελέσεις τραγουδιών του συγκροτήματος, διασκευές και remixes. Μεταξύ των τραγουδιών του άλμπουμ βρίσκεται η διασκευή στο τραγούδι των Joy Division, Shadow Play, αλλά και ένα νέο τραγούδι με τίτλο Tranquilize. Ελπίζω να το είπα σωστά. Το οποίο ερμηνεύουν παρέα με τον Lou Reed. Το άλμπουμ θα κάνει ντεμπούτο στη 12η θέση του Billboard, πουλώντας μόνο την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του πάνω από 80.000 αντίτυπα. Wow. Οι πωλήσεις του μέχρι σήμερα παγκοσμίως ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Αυτά ήταν λοιπόν το τι έχει γίνει σαν σήμερα στη μουσική. Τέλος και με αυτό. Να πω ότι μέχρι στιγμής προηγείται το να πω δύο ανέκδοτα. Γιατί έτσι το έχουμε αυτό ακόμα. Έτσι. Στέλνετε, αν θέλετε, να ακούτε δύο ανέκδοτα στην εκπομπή, για να ξέρουμε. Από την άλλη εβδομάδα να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σε αγαπημένες διαφημισούλες. Πηγαίνουμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε για να πούμε τα νέα μας από την ροκ μουσική. Και όχι μόνο βέβαια, έτσι.
Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Διαβάζετε, ακούτε, βλέπετε. Πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. www.eolas.org. Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος Γεννηματάς. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 4 θα είμαι εδώ κοντά σας με τις καθημερινές ζωδιακές προβλέψεις στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ο Γιώργος Καραμαδούκης, μέσα από την εκπομπή του «Ελληνικός πολιτισμός», αναδεικνύει το πνεύμα των Ελλήνων από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μια εκπομπή που θα σας ταξιδέψει από την αρχαία Σπάρτη μέχρι το Βυζάντιο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 3. Μόνο στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι και στις 7.30 το απόγευμα, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων από το zoogla.gr. Πάντα έγκυρες, πάντα ειδήσεις. Ακολουθήστε μας στο Instagram, παπάκι EOLA. Εδώ είμαστε και πάλι, δεν άργησαν πάρα πολύ, ήταν πολύ σύντομο αυτό το διαφημιστικό διαλυματάκι μας και πάμε στα νέα μας που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τους Megadeth. Οι Megadeth λοιπόν ξεκινούν να δουλεύουν στο νέο τους άλμπουμ. Ο David Ellefson επιβεβαιώνει τις φήμες. Ο μπασίστας λοιπόν των Megadeth επιβεβαίωσε πως η μπάντα έχει ξεκινήσει τις εργασίες για το νέο δίσκο που θα ακολουθεί στην τελευταία τους κυκλοφορία, Dystopia. Έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε για το νέο μας άλμπουμ, όπως δηλώνει. Συγκεντρώνουμε ιδέες και έχουμε ήδη γράψει κάποιους στίχους. Οι επικείμενες εμφανίσεις σε Χιλή, Αργεντινή και Βραζιλία θα είναι οι τελευταίες για φέτος. Μετά από αυτό θα επικεντρωθούμε στη νέα δουλειά. Ενδεχομένως να κάνουμε μερικά live το 2018, αλλά το βασικό μας μέλημα θα είναι οι ηχογραφήσεις. Αυτά δήλωσε λοιπόν ο μπασίστας των Megadeth, David Ellefson. Εδώ έχω να αναφέρω κάτι σε πρόσφατη δήλωση του frontman των Megadeth, Dave Mustaine, ο οποίος πριν την περιοδία στην Αμερική που έκαναν υποστήριξη στους Scorpions, δήλωσε πως είχε ένα πρόβλημα έτσι με το χέρι του, δηλαδή έκανε κάποιες φυσιοθεραπείες κτλ. Για να λειτουργεί σωστά το χέρι του έτσι ώστε να μπορεί να παίζει live κιθάρα και μάλιστα υπήρξαν και κάποια σχόλια στο ότι ίσως τα parts της κιθάρας του στα live ήταν ουσιαστικά playback. Πάντως είναι αρκετά ενδιαφέρον να δούμε στην τελική πώς θα μπορέσει να ηχογραφήσει εφόσον έχει πρόβλημα με το χέρι του και εννοείται πως θα ανταποκριθεί στις επερχόμενες συναυλίες για την υποστήριξη του νέου τους άλμπουμ. Πάντως περιμένουμε με ανυπομονησία και αυτή την κυκλοφορία, θέλουμε να δούμε νέο υλικό και από τους Megadeth, έτσι. Και μιας που πιάσαμε τους Megadeth στο στόμα μας έτσι και τους αναφέραμε, θα πάμε να ακούσουμε ίσως τη μεγαλύτερη τους επιτυχία και αλλάζουμε τώρα λίγο σελίδα, μπαίνουμε λίγο σε πιο hardcore κομμάτια. Megadeth, Symphony of Destruction, εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και τον Temple of Rock. Megadeth λοιπόν, Symphony of Destruction, ίσως η μεγαλύτερη τους επιτυχία, παγκοσμίως γνωστή από πολλούς ροκάδες και όχι μόνο. Λοιπόν, αφήνουμε τους Megadeth πίσω και πάμε στο άλλο αντίστοιχο συγκρότημα τους, Metallica, οι οποίοι ανακοίνωσαν πως η εμφάνισή τους στο Band Together Bay Area της σήμερα βασικά της 5ης θα μεταδοθεί σε live stream και θα είναι φιλανθρωπική. Τα έσοδα δηλαδή της συναυλίας θα δοθούν στα θύματα των προσφάτων πυρκαγιών της Βόρειας Καρολίνας. Πάρα πολύ καλή κίνηση από τους Metallica. Θα ωφελήσουν τα θύματα των πρόσφατων πυρκαγιών της Βόρειας Καρολίνας. Εκτός από τους Metallica βέβαια, στη φιλανθρωπική συναυλία θα συμμετέχουν και οι Dead and Company, η Rancid, ο G-Eazy, ο Dave Matthews και ο Raphael Sadie. Είμαστε εξαιρετικά λυπημένοι με την οδύνη του μεγάλου μέρους που μεγάλο μέρος του πληθυσμού της, Bay Area, νιώθει λόγω της μεγάλης καταστροφής. Μας εμπνέει όμως παράλληλα η συμπαράσταση και η αγάπη που έρχεται από όλη την υπόλοιπη χώρα. Από τη δική μας πλευρά θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε μέσω του δικού μας τρόπου,
αυτού της μουσικής, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του συγκροτήματος. Η ζωντανή μετάδοση βέβαια θα γίνει μέσω του καναλιού της μπάντας στο YouTube και της σελίδας της στο Facebook. Η συναυλία ξεκινάει 5 και 45 μετά μεσημβρίας, 5-9 Νοεμβρίου, σήμερα δηλαδή. Οπότε λίγο μετά το Temple of Rock, βάλτε να δείτε και live τη συναυλία των Metallica, δεν είναι κακό, έτσι, για να απολωθούμε λίγο περισσότερο. Λοιπόν, μιας που αναφέραμε τους Metallica, θα πάμε να ακούσουμε μια επιτυχία από τον τελευταίο τους άλμπουμ Hardwired to Self-Destruct, το Mouthing to a Flame. Είστε συντονισμένοι στον Temple of Rock. Πάμε να ροκάρουμε δυνατά. Metallica, Moth Into a Flame, σκόρο στη φωτιά δηλαδή, από το πετυχημένο τους τελευταίο άλμπουμ Hardwired to Self-Destruct, που κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα, νομίζω πέρσι αν δεν κάνω λάθος. Πέρσι, ναι, προς τα Χριστούγεννα κάπου. Το θυμάμαι γιατί πήρα το δίσκο σαν τρελό την πρώτη μέρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε ένα άλλο μεγάλο συγκρότημα και επιτυχημένο, τους Saxon, οι οποίοι βγάζουν τον 22ο στούντιο δίσκο τους. Thunderbolt, αυτός είναι ο νέος δίσκος λοιπόν των Saxon. Από την Ευρώπη θα ξεκινήσουν την παγκόσμια περιοδία τους. Οι Saxon λοιπόν ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του 22ου, όπως είπαμε, στούντιο άλμπουμ με την υπογραφή τους. Το Thunderbolt θα βρεθεί στα ράφια των δισκοπολίων στις αρχές του επόμενου έτους. Ο διάδοχος του Battering Ram 2015 που κυκλοφόρησε καταφτάνει στις 2 του Φλεβάρι από την Militia Guard Silver Lining Music. Ο frontman, Biff Byford, ναι, συγχωρείτε, είναι λίγο δύσκολο αυτό το όνομα, Biff Byford, λέει, είναι ο δίσκος νούμερο 22 και λέγεται Thunderbolt, κεραυνός δηλαδή. Πρόκειται για μια θορυβώδη, συντριπτική, βροντερή συλλογή από κομμάτια που δουλεύουμε με τον παραγωγό Andy Snip και είναι έτοιμη να εξαπολυθεί. Κρατηθείτε από κάπου και προσδεθείτε. Πολύ, κάτσε ρε φίλε, πολύ απειλητικό είσαι να έχω και κάθομαι έτσι εδώ πέρα στην καρέκλα ήρεμα και ωραία, κάτσε μην φάω καμιά. Οι Saxon λοιπόν αποκάλυψαν και τις πρώτες ημερομηνίες της παγκόσμιας περιοδίας τους που θα ξεκινήσει από την Ευρώπη. Στον δρόμο συνοδοιπόροι τους θα είναι Diamond Head και Rock Goddess. Επ' αυτού προσθέτει ο Biford, αυτό είναι μόνο η αρχή μιας κολοσσίας Thunderbolt παγκόσμιας τουρνέ. Θα περιοδεύουμε για έναν ολόκληρο χρόνο το 2018, οπότε πάρτε εισιτήριο και ελάτε μαζί μας. Εντάξει, σίγουρα, αν πέρασετε από την Ελλάδα, τουλάχιστον από Αθήνα ή σίγουρα Θεσσαλονίκη, θα έρθουμε να σας δούμε. Λοιπόν, να δούμε κιόλας το tracklist. Olympus Rising, Thunderbolt, The Secret of Flight, Nosferatu, μάλιστα, They Played Rock and Roll, Predator, Sons of Odin, Sniper, A Wizard's Tale, Speed Merchants, Rodin's Song, Nosferatus, είναι το δεύτερο part αυτό, μάλιστα. Πολύ ωραία για τα νέα του Saxon, τους είδα πάρα πολύ έτσι σίγουρους ότι έχουν ένα υλικό εκρηκτικό, ας πούμε, και θα μας ταράξουν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Προς το παρόν θα πάμε να ταραχτούμε εμείς από μόνοι μας με τους Def Leppard και το Pour Some Sugar On Me, έτσι λίγο να χαλαρώσουμε κιόλας και επιστρέφουμε να δούμε και τη συνέχεια μας. Pour Some Sugar On Me από τους αγαπημένους Def Leppard, ξεσηκωτικό έτσι κομμάτι. Το συνηθίζουν αυτό να το κάνουν με τη μουσική τους Def Leppard. Να περάσουμε λίγο στον Jim Morrissey, ο οποίος ακύρωσε συναυλία λόγω κρύου. Οι απίθανες συναυλιακές αναβολές του Morrissey συνεχίζονται. Είναι γνωστό πως ο Morrissey δεν φημίζεται για τη συνέπεια τους σε προγραμματισμένες live εμφανίσεις. Και εκτός από τις συνεχνές αναβολές συναυλιών λόγω των απόλυτα εντάξει κατανοητών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, ο Morrissey έχει ακυρώσει εμφανίσεις του για τους πιο απίθανους λοιπόν λόγους. Ξεπέρασε τον εαυτό του στην προγραμματισμένη εμφάνιση στο Paso Robles της Καλιφόρνια, η οποία αναβλήθηκε την πραγματικά τελευταία στιγμή τώρα, δηλαδή είσαι εκεί πέρα στο χώρο, έτσι, είσαι στη συναυλία. Και ο λόγος ήταν ότι ο χώρος ήταν πολύ κρύος. Η θερμοκρασία στο ανοιχτό αμφιθέατρο έπεσε κάτω από τους 10 βαθμούς και ο Morrissey έκανε γνωστό πως θα μεταφέρει την ημερομηνία τη νέα χρονιά.
Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρες πληροφορίες που εξασφάλισε η εκπομπή Temple of Rock με τους έμπειρους δημοσιογράφους της, έτσι τώρα όχι παίζουμε, σας παρακαλώ, μια ανακοίνωση από τα μεγάφωνα παρακαλώ του συναυλιακού χώρου ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους πως το show αναβάλλεται γιατί το σύστημα θέρμανσης της σκηνής δεν λειτουργούσε. Οι αντιδράσεις πολλών fans ήταν εξαγριωμένες, μπορώ να πω. Το ποτέ ξανά είναι το πιο ελαφρύ που μπορώ να αναφέρω από αυτά που γράφει το άρθρο. Οπότε δεν θα αναφέρω κάτι άλλο. Εντάξει, είναι λίγο. Ναι, είναι θερμά τα λόγια. Είναι πολύ θερμά τα λόγια. Πάντως είναι πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Θα πω τώρα μια προσωπική μου εμπειρία, την οποία είχα το 2010, αν δεν κάνω λάθος, όπου με τον κολλητό μου τον Θέμη κατεβήκαμε στην Αθήνα για να παρακολουθήσουμε μία ακόμα συναυλία των Scorpions. Και είμαστε στο μετρό. Έχουμε κατέβει ας πούμε, με το τρένο στην Αθήνα και παίρνουμε το μετρό για να πάμε στο ΣΕΦ, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Μας βλέπει μια κοπέλα, λέει, εσείς πάτε στην συναυλία των Σκόρπιονς? Λέμε, ναι, χαρούμενοι, ξέρεις, έτσι με θέρμη και χαρά, ενθουσιασμένοι, πάμε ναι, να δούμε τους Σκόρπιονς. Η συναυλία αναβλήθηκε. Πραγματικά ήταν ό,τι χειρότερο και το μάθαμε κι εμείς. Εντάξει, βέβαια, όχι τελευταία στιγμή όπως αυτή με τον Morrissey που ήταν ήδη στο συναυλιακό χώρο μέσα και περίμεναν να βγει ο καλλιτέχνης και να τραγουδήσει κτλ. Αλλά και αυτό να κάνεις τόσα χιλιόμετρα, να πας σε άλλη πόλη και τελευταία στιγμή να αναβάλλεται συναυλία, βέβαια για λόγους υλείας, για λόγους υγείας ήταν και η συγκεκριμένη περίπτωση. Απλά σε αφήνει. Πραγματικά έχεις πάει στην πηγή και δεν έχεις πιει το νερό. Είναι ό,τι χειρότερο. Εύχομαι να μην το ζήσετε ποτέ σε καμία συναυλία και να γίνονται όλες. Δηλαδή, κάνω προσευχή στο Θεό αυτή τη στιγμή. Θεού μου να γίνονται. Λοιπόν, πλησιάζουμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα σήμερα. Θα πάμε να ακούσουμε λίγο Aerosmith με το Love in an Elevator. Έχουμε κι άλλα νέα να πούμε. Μην φύγετε, έτσι. Μείνετε εδώ πέρα. Ερχόμαστε και πάλι. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Pointer.gr Hosting Experts. 14 έτη λειτουργίας. Αγορά Domain Name Hosting. Δημιουργία site και αξιόπιστο support. Pointer.gr The Hosting Experts. Μπουγάτσα Μιλκάκης. Ποιότητα από το 1982. Τα καταστήματά μας θα τα βρείτε Εγνατία 43 στο κέντρο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2315 5269 36 και Γρηγορίου Κολονιάρη 73 στους Αμπελόκηπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 74 95 44. Εγγραπτό. Επίσημες μεταφράσεις. Δακτυλογραφήσεις. Επεξεργασία κειμένων. Μετατροπή PDF σε Word. Υπαγόρευση. Ψηφιοποίηση αρχείων Excel. PowerPoint. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Φωτοαντίγραφα. Θα μας βρείτε Φράγκον 2 με 4 στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 544 610. Email engrapto@gmail.com. Engrapto 1 @yahoo.com. Engrapto. Μεταφορές μετακομίσεις Γιώργος Φιντανάκης. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 77 72 05 27. The Barrister Lounge Cafe Bookshop στην οδό Φράγκον 3 απέναντι από τα διοικητικά δικαστήρια. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με καθημερινές δράσεις πολιτισμού τις απογευματινές ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σας περιμένουμε για να απολαύσετε τον καφέ και το πρωινό σας, καθώς και τα βραδάκια με καθαρά ποτά και καλή παρέα να συμμετέχετε στα δρόμενά μας. Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κονδύλι. 73 χρόνια δημοσιογραφικής προσφοράς στη Θράκη. Η ημερήσια εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη βρίσκεται καθημερινά στα χέρια των αναγνωστών. Ενημέρωση και μουσική από τον Θράκη FM 99,8. Πολιτισμός, σχολιασμοί και τοπική ενημέρωση στο τηλεοπτικό δίκτυο Thraki.net. Δημοσιογραφικός Οργανισμός Κονδύλι. Εγγυημένη ενημέρωση χωρίς δεσμεύσεις.
Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, επιστρέψαμε μετά και το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και την εκπομπή Temple of Rock με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Λοιπόν, πριν πούμε το οτιδήποτε, να θυμίσω λίγο τρόπους επικοινωνίας. Για να θυμάσαι, καταρχάς μας ακούτε από το www.eolas.org και βλέπετε, είπαμε, εφόσον κατά τη διάρκεια που ακούτε την εκπομπή ή τις εκπομπές, γιατί όλη τη μέρα έχουμε εκπομπές κάθε μέρα, χαζεύετε και γύρω-γύρω λίγο στο ωραίο μας site. Επίσης, μας ακούτε από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο, Live24, TuneIn κτλ. Για άμεση επικοινωνία εδώ πέρα με το στούντιο εκτός αέρα, εννοείται, καλείτε στον αριθμό 2313-046-285, 2313-046-285 και εννοείται στέλνετε τα email σας στο radio@eolas.org. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα σε μια είδηση από τον πολύ αγαπημένο Robert Plant, τον Led Zeppelin, η φωνή των Led Zeppelin ουσιαστικά, ο οποίος σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στον Guardian δήλωσε ότι τα φωνητικά μου σε ορισμένα κομμάτια των Led Zeppelin είναι απέσια. Κοίταξε να δεις, καταρχάς πριν το σχολιάσω, πριν το αναπτύξω παραπάνω, Robert, δεν ξέρω τι... γνώμη είσαι εσύ για τα φωνητικά σου, άσε να πούμε εμείς καλύτερα. Έτσι που ακούμε χρόνια Led Zeppelin και άλλους που ακούνε πάρα πολλές δεκαετίες Led Zeppelin κτλ. Το ότι θεωρεί τα φωνητικά του απέσια, εντάξει. Γενικά το έχουν αυτό, τραγουδιστές κτλ. Ή ας πούμε και εγώ τώρα που ακούω τη φωνή μου, που κάνω ραδιόφωνο, λέω πω απέσια ρε παιδί μου. Αλλά ας τον κόσμο να κρίνει καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε πιο αναλυτικά ο Robert Plant, που πρόσφατα κυκλοφόρησε το τελευταίο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο Carry Fire, μίλησε στον Guardian για τη ζωή και την καριέρα του. Ο μεγάλος τραγουδιστής αποκάλυψε πως δεν είναι φαν ορισμένων φωνητικών από τις πρώτες ηχογραφίσεις με τους Led Zeppelin. Ακούω τραγούδια της πρώτης περίοδου των Led Zeppelin και σε μερικά τραγούδια όπως το Baby I'm Gonna Leave You βρίσκω τα φωνητικά μου απέσια. Θα ήταν καλύτερα αν τα βούλωνα. Ωραίο αυτό. Σε άλλο σημείο της κουβέντας, ο Plant αναφέρθηκε στην αγάπη του για την μουσική της Βορείου Αφρικής, την οποία πρωτοανακάλυψε σε ένα ταξίδι του στο Μαρακές το 1972. Όπως σημείωσε, συνεχίζει να πηγαίνει τακτικά στο Μαρόκο προς αναζήτηση έμπνευσης. Λατρεύω τον Μπεντίρ. Σε βοηθάει να ξεφορτωθείς στα 4 τέταρτα της ροκ. Σε ταξιδεύει σε άλλους κόσμους. Αν και παίζοντάς το, έχω καταστρέψει εντελείως τον αντίχειρά μου. Μάλιστα. Τέλος, ο τραγουδιστής ανέφερε πως αυτό που έχει παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια είναι η διείσδυση της δυτικής μουσικής στους παραδοσιακούς ήχους. Ακούω την ανάπτυξη συγχορδιών, των Coldplay στο Μαρακές και κοντεύει να μου στρίψει. Αυτό το οποίο προσπαθώ να ξεφύγω αρχίζει και αναπτύσσεται στην Αφρική. Ευτυχώς πάντα υπάρχει η μουσική των Βερβέρων. Έκλεισε τη δήλωσή του ο Robert Plant λέγοντας. Πάντως, γενικά η Led Zeppelin, ο ήχος τους, π.χ. το Kashmir, ένα πανσίγνωστο κομμάτι των Led Zeppelin, ένα θρυλικό κομμάτι, είναι επηρεασμένο έτσι λίγο από Ανατολή. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι αυτό όσοι ακούμε Led Zeppelin κτλ. Και εντάξει, είναι πραγματικά αστείες αυτές οι δηλώσεις του τύπου θεωρώ τα φωνητικά μου απέσια. Δηλαδή, τι να πούν και άλλοι που όντως έχουν απέσια φωνή και τραγουδάνε, ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, ας μην πούμε όμως τίποτα παραπάνω. Και μιας που αναφέραμε τους Led Zeppelin, όπως κάνουμε καθόλου τυχαία σε αυτή την εκπομπή, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο τελικά, ούτε στην εκπομπή, αλλά ούτε και στη ζωή, ακούμε Led Zeppelin Communication Breakdown. Μοναδική πραγματικά, Led Zeppelin, ποτέ δεν κουράζεσαι να τους ακούς, τους απολαμβάνεις συνέχεια και ειδικά άμα έχεις τους δίσκους βινιλίου, έτσι το Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2 κτλ. Και τα βάζεις και παίζουν και τα ακούς, είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν χορταίνεις με τίποτα. Είναι εξαιρετικό. Είναι πάντως πάρα πολύ ωραίο αυτό το συνέστημα. Λοιπόν, περνάμε στον τρελό και παλαβό Ozzy Osbourne, ο οποίος λέει οριστικό αντίο στις περιοδίες. Αλλά, μισό λεπτάκι. Η τελευταία περιοδία, Farewell Tour, η οποία ετοιμάζει και ξεκινάει το 2018 και θα διαρκέσει μέχρι το 2020. Έτσι, γι' αυτό λέω αλλά. Έτσι, ξεκινάει το 2018 μέχρι το 2020. Ο Ozzy Osbourne λοιπόν έκανε γνωστό πως η περιοδία που θα ξεκινήσει την επόμενη χρονιά θα είναι και η τελευταία του. Αυτή θα είναι η τελευταία παγκόσμια περιοδία μου, δήλωσε. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι μετά από αυτό δεν θα κάνω κάποιες συναυλίες εδώ και εκεί. Αυτά είναι δηλώσεις 10 μήνες μετά από το θρυλικό τέλος των Black Sabbath με την περιοδία The End.
Και το καλό σε αυτό, σε αυτή τη δήλωση του Όζη, είναι ότι αφήνει το παραθυράκι το ότι υπάρχει περίπτωση να κάνει περιοδίες. Αυτό το λέω γιατί. Γιατί χθες λέγαμε, ας πούμε, για τον, προχθές λέγαμε, με συγχωρείτε, στην εκπομπή της Τρίτης για τον Dee Snider, τον Twisted Sister, ο οποίος σχολιάζει με πάρα πολύ κακό τρόπο αυτούς τους οποίους λένε ότι κάνουν farewell tour, αποχαιρετιστήριο tour δηλαδή, και μετά ξαναεπιστρέφουν είτε με άλμπουμ είτε με περιοδία. Το παραθυράκι αυτό που είπε τώρα ο Όζη, ότι υπάρχει περίπτωση να κάνω συναυλίες και τα λοιπά, τον σώζει από την κακή γλώσσα του Dee Snider. Μπράβο, ένα χειροκρότημα στον Όζη Όσμπορν. Ναι, πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι βλέπει μακριά αυτός ο άνθρωπος. Σου λέει, θα το σχολιάσουνε, κάτσε λίγο να το σώσουμε κάπως, να πούμε ότι υπάρχει περίπτωση να κάνουμε περιοδία. Πάντως, όσον αφορά και για το τέλος των Black Sabbath, ήταν κάτι το οποίο είχε κάνει τρελή αίσθηση. Ακόμα και το tour Black Sabbath The End ήταν πραγματικά υπέροχο, και το τελευταίο τραγούδι, το Paranoid, στην τελευταία του συναυλία ήταν πραγματικά, όπως λέει και ο απλός λαός, όλα τα λεφτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Black Sabbath Wishing Well με τον άλλον φοβερό τραγουδιστή όμως, τον Ronnie James Dio, και συνεχίζουμε την κουβεντούλα μας, έχουμε κι άλλα να πούμε. Black Sabbath, Wishing Well, αγαπημένο, και άλμπουμ, το Heaven and Hell, και το συγκεκριμένο κομμάτι πραγματικά το λατρεύω. Black Sabbath με τον Ronnie James Dio ήταν τότε καθηλωτική, και μετέπειτα βέβαια με τον μεγάλο Ozzy Osbourne κάναν εξίσου τεράστια πορεία και έγραψαν το όνομά τους στην παγκόσμια rock και κυρίως metal ιστορία, έτσι. Λοιπόν, τώρα περνάμε σε μια άλλη μεγάλη metal, κυρίως heavy metal μπάντα, τους κλασικούς ουσιαστικά Iron Maiden, και τον frontman, τον κύριο Bruce Dickinson, τον καπετάνιο, τον τραγουδιστή, τον όπως θέλετε πείτε, τον έχει πολλούς τίτλους. Αυτός ο άνθρωπος είναι, όπως το λέμε, σαν τον Οδυσσέα, πολυμήχανος, κόλλησε το μυαλό, ρε παιδί μου, μην κολλάει το μυαλό αυτό, αχ. Το έχω αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε σε μια δήλωση που έκανε. Τάραξε τα νερά η δήλωσή μου πως η Iron Maiden είναι η καλύτερη από τους Metallica. Ο μεγάλος frontman λοιπόν επεξηγεί τον περιβόητο ισχυρισμό του σε πρόσφατη συνέντευξη. Ο Bruce Dickinson αναφέρθηκε στην περιβόητη δήλωσή του πριν από μερικά χρόνια πως η Iron Maiden είναι η καλύτερη από τους Metallica. Μιλώντας λοιπόν στο γνωστό περιοδικό Rolling Stone, στα πλαίσια της πρόθεσης της αυτοβιογραφίας του What Does This Button Do, ο Bruce ανέφερε πως με τον τότε ισχυρισμό του απλά πέταξε το γάντι θέλοντας να δημιουργήσει λίγο θόρυβο και να ξεκινήσει συζήτηση. Μάλιστα, πολύ απλά τα πράγματα. Να δούμε τη λύση συνέχεια. Κοίτα, γνωρίζω πολύ καλά πως όταν κάνεις μια δήλωση ο κόσμος μπορεί να απομονώσει κάποια σημεία της. Αλλά η δήλωσή μου δεν απευθυνόταν στους Metallica, με τους οποίους έχουμε εξαιρετική σχέση. Καλά, αυτό το ξέρουμε όλοι, ότι γενικά αυτοί της heavy metal και της rock συνήθως τα πάνε καλά. Άμα εξαιρείς κάποιες περιπτώσεις τύπου Dee Snider, έτσι τον αναφέρω γιατί είναι πρόσφατος. Ήθελα να ταράξω λίγο τα νερά. Απευθυνόμουν στον υπόλοιπο κόσμο, θέλοντας να τονίσω πως έχουμε επιστρέψει έστω και με μια τέτοια εξωφρενική δήλωση. Και ο Bruce Dickinson ολοκλήρωσε λέγοντας και εξηγώντας ταυτόχρονα, με βρίσκεται υπερόπτη, είμαι όμως ο frontman των Iron Maiden και τέτοιες δηλώσεις είναι μέρος της δουλειάς μου. Σωστός, έτσι είναι τώρα αυτά. Δεν είναι ότι είναι ο Mick Jagger αλαζόνας. Τώρα μιλάμε για τον τραγουδιστή των Rolling Stones, τον Mick Jagger. Προφανώς λέει και είναι ορισμένες φορές, αλλά μιλάμε για τον Mick Jagger. Ο Mick Jagger δηλαδή είναι ο Mick Jagger. Ό,τι και να κάνει, ό,τι και να πει και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι ο Mick Jagger. Δεν μπορείς να τον πεις ούτε αλαζόνα ούτε τίποτα. Υπάρχει διαφορά όταν απλά περπατάς στο δρόμο για να πας για ψώνια με τη στιγμή που ανεβαίνεις στη σκηνή για να τραγουδήσεις με τους Iron Maiden. Συμφωνώ πάρα πολύ στη δήλωση αυτή του Bruce Dickinson, και δεν πρέπει να μπερδεύουμε τη βούρτσα με το πινέλο, έτσι. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και καλά έκανε ο άνθρωπος και έκανε εκείνη τη δήλωση τότε, πριν από μερικά χρόνια, έτσι ώστε να ξαναφέρει τους Iron Maiden στο προσκήνιο με μπαμ κατευθείαν, μια και καλή, straight, direct που λέμε. Λογικό είναι, εγώ τον δικαιολογώ απόλυτα. Εντάξει, έχω τώρα και την ποιότητα για να το κάνω αυτό, έτσι να δικαιολογώ τον Bruce Dickinson.
Λογικό είναι και συνήθως, άμα το έχετε προσέξει, πάρα πολλές φορές είναι που κάνουν τέτοιες δηλώσεις καλλιτέχνες και μετά, ας πούμε, ακούμε τα τραγούδια τους για 6 μήνες και βάλε. Και βάλε, πραγματικά. Ισχύει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό ήταν και το τελευταίο νέο που έχουμε από την ροκ μουσική σήμερα, από τα νέα μας. Πάμε να ακούσουμε λίγο Iron Maiden, πολύ αγαπημένο τραγούδι, 2 Minutes to Midnight. Και ερχόμαστε για να πούμε και έτσι πράγματα της καθημερινότητας και τα λοιπά και πολλά άλλα. Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight και καταρχάς, να πούμε ένα-ένα λοιπόν. Είναι μέχρι στιγμής 6-0 το να λέω δύο ανέκδοτα στην κάθε εκπομπή, έτσι να το ξέρετε, οπότε τίνουμε λογικά την άλλη εβδομάδα να αρχίσουμε να λέμε δύο ανεκδοτάκια στην κάθε εκπομπή, δηλαδή ένα ανά ώρα, έτσι, να ξέρετε να είστε έτοιμοι. Δεύτερον, να χαιρετήσω τον αγαπημένο φίλο και ηθοποιώ τον Μάνο του Σιτανίδη. Μάνο, σε αγαπάω πάρα πολύ και με τον οποίο είχα την τύχη, πραγματικά την τύχη, να κάνουμε μαζί μερικές εκπομπές προς το τέλος της περσινής σεζόν. Και λέω τύχη γιατί το να κάνεις εκπομπή με αυτόν τον άνθρωπο, έναν πολύ καλό ηθοποιό, πραγματικά ποιεί τα ήθη, έτσι, είναι αξία ανεκτίμητη, όπως λέει και μια γνωστή διαφήμιση. Λοιπόν, τώρα αφού κλείσω και τα χαιρετιστούρια κτλ, να περάσουμε λίγο και στα θέματα της καθημερινότητάς μας, ας πούμε, έτσι, που έχουμε κάποια. Είχαμε λοιπόν τόσο καιρό την Βίκη Σταμάτη και τον Τσοχατζόπουλο, ρε παιδί μου. Τώρα τι έλειπε, αποκτήσαμε και τον Κουφοντίνα. Λοιπόν, ο οποίος πριν από λίγη όρθα. Πολύ καλό. Ο οποίος λοιπόν, ο Κουφοντίνας, πριν από λίγη ώρα εξήλθε από τις φυλακές Κορυδαλλού. Το ηγετικό στέλεχος στις 17 Νοέμβρη. Ήταν συνοδευόμενος, λέει, από την γυναίκα του και τον γιο του. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας λοιπόν βγήκε με 48 ώρες άδεια, ενώ έξω από τις φυλακές τον περίμεναν δικοί του άνθρωποι. Η άδεια είναι ένα δικαίωμα για τον κρατούμενο που αποκτήθηκε, λέει, με αγώνες μέσα στη φυλακή. Αγώνες, όχι. Ξέρετε. Ένα δίκαιο συμβούλιο έκανε μια δίκαιη κρίση και το ευχαριστούμε, δήλωσε αμέσως μετά η δικηγόρος του Γιάννα Κούρτοβικ. Παράλληλα, λέει, δήλωσε ότι το κοινό περί δικαίου αίσθημα δεν ανταποκρίνεται στην ομολογία και πρόσθεσε ότι κάποιοι στα κανάλια όταν το επικαλούνται ασχημονούν. Ασχημονούν, με συγχωρείτε, δεν το είχα διαβάσει σωστά. Έχει και μια παύλα τι έχει εκεί πέρα. Μάλιστα λοιπόν, 48 ώρες θα είναι έξω και ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Όχι, πραγματικά θέλω να δω αν θα γίνει και τίποτα. θα περιμένουμε. Άμα πεταχτεί έτσι κανένα έκτακτο δελτίο από τους δημοσιογράφους του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, να ξέρετε ότι είναι ο Κουφοντίνας, επειδή δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει. Λοιπόν, ακολουθούν οι Uriah Heep με το Easy Living και μετά και τις διαφημίσεις, γιατί θα παίξουμε διαφημίσεις τώρα ενδιάμεσα, δεν θα προλάβουμε να έρθουμε. Θα αναφέρουμε λίγο και πρεμιέρα που έχουμε σήμερα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, καθώς είπαμε αυτή η εβδομάδα είναι γεμάτη πρεμιέρες. Βέβαια οι περισσότερες έχουν γίνει, αλλά έχουμε και σήμερα δύο πρεμιερούλες, έτσι να τις αναφέρουμε γιατί είναι πραγματικά αξιόλογοι και οι άνθρωποι και οι εκπομπές. Uriah Heep, Easy Living. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και στον Temple of Rock. Woohoo! Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ακολουθήστε μας στο Instagram, παπάκι EOLAS. Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος Γεννηματάς. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 4 θα είμαι εδώ κοντά σας με τις καθημερινές ζωδιακές προβλέψεις στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Το Basket Champions League και το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων πηγαίνουν μαζί. Με μοναδικές περιγραφές θα σας οδηγήσουμε στη μαγεία του Basket Champions League. Μόνο στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Μπορείς
Μπορείτε να ακούτε τις ηχογραφημένες εκπομπές μας μπαίνοντας στο www.eolas.org, πηγαίνοντας στην κατηγορία Multimedia, ραδιόφωνο και έπειτα αρχείο. Temple of Rock, λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι. Μπαίνουμε, ουσιαστικά έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο και λίγο λιγότερο της εκπομπής για σήμερα. Έρχεται και Σαββατοκύριακο, ρε παιδιά, να μην γουστάρουμε λίγο έτσι, να τρελαθούμε έτσι με μουσικούλα κτλ. Γι' αυτό κοιτάμε να διασκεδάζουμε λοιπόν στην εκπομπούλα. Τώρα, να πούμε λίγο όντως για τις ηχογραφημένες εκπομπές. Όσοι χάνετε τις εκπομπές, ας πούμε, όσοι χάσατε την εκπομπή του Temple of Rock την Τρίτη, μπαίνετε eoelas.org. Στο Multimedia πάνω και επιλέγετε το αρχείο. Εκεί πέρα μέσα θα βρείτε την κάθε εκπομπή που έχετε χάσει και θέλετε να ακούσετε, ή και άμα θέλετε να ακούσετε και καμιά περιέργεια, ας πούμε, που δεν έχετε ακούσει, μπαίνετε μέσα κανονικά, βρίσκετε τα πάντα στο αρχείο και τα απολαμβάνετε. Λοιπόν, τώρα να πούμε για δύο πρεμιερούλες που έχουμε σήμερα στο πρόγραμμά μας. Καταρχάς, μετά τον Temple of Rock στις 4 ακριβώς έρχεται ο Νίκος Γεννηματάς με τα ζωδιάκια. Δεν ξέρω για εσάς, πάντως για τους τοξότες είπε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα γενικά. Τώρα για τους υπόλοιπους δεν ξέρω, να ξέρετε. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο. Καταρχάς, στις 7 η ώρα, 7 με 9, ένα πολύ ωραίο διωράκι γεμάτο, με τον έρχεται ο Κωνσταντίνος Τσίψιος και η Νένα Πασβάντη με το Fine Club. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Σας συστήνω, αν επιφύλακτα, να την ακούσετε. Και όχι τίποτα, πιστεύω θα γελάσετε κιόλας, γιατί είναι και λίγο παλαβή και οι δυο τους, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, θα τα ακούσετε στην εκπομπή αυτό. Λοιπόν, μετά, στις 9 ακριβώς, έρχεται ο θεολόγος Ευάγγελος Ρωσόπουλος για μια πραγματικά πλούσια εκπομπή που ανοίγει την ψυχή μας και την προτείνω και αυτήν ανεπιφύλακτα. Ο Λόγος της Ορθοδοξίας, λοιπόν, 9 με 10 με τον Ευάγγελο Ρωσόπουλο. Σήμερα ξεκινάει και αυτή η εκπομπή. Λίγα, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι πραγματικά αξιόλογος και περιμένω κι εγώ πώς και πώς 9 η ώρα να ακούσω την εκπομπή του. Αυτά για σήμερα. Τώρα, αύριο δεν έχουμε κάποια πρεμιέρα, δεν έχει κάποια εκπομπή. Όμως στις 8 έχει τα Πέρα από τα Αστέρια, τη γνωστή εκπομπή του Κώστα Καμπάκη. Και κλασικά έχουμε το βράδυ από Τετάρτη έως Παρασκευή, 10 η ώρα, με την κυρία Κούκουρα Ευγενία, Τόσα Μύθια, Τόση Αλήθεια. Και 11 με 12 τον Λεκάκη στο Αρχείο Πολιτισμού με διάφορες πολύ ενδιαφέρουσες και ωραίες εκπομπές. Λοιπόν, αφού αναλύσαμε και το πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, το οποίο είναι άκρος με άκρος ενδιαφέρον και καλύπτει, πιστεύω, όλες τις ανάγκες όλων των ακροατών, όλου του τύπου και όλων των ηλικιών. Γι' αυτό και εξάλλου έχουμε το σλόγγαν «Ακούς ραδιόφωνο, ακούς εσένα», «Ακούς αυτό που θες, αυτό που σου αρέσει». Πραγματικά πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στους ZZ Top, το TASH συγκεκριμένα, γιατί έχει SH στο τέλος, και ερχόμαστε με ανέκδοτο. Ετοιμαστείτε, παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Ένα ζευγάρι και πέφτουν για ύπνο το βράδυ. «Τι έγινε, μαράκι, καληνύχτα δεν έχει? Τι είμαι εγώ, κανένας τυχαίος?» λέει ο άντρας. «Ιωάννα είμαι». «Τι έγινε, Ιωαννίτσα, δεν μας συμφέρει και αλλάζουμε θέμα?» Με συγχωρείτε, παιδιά. Δεν το έχω σκοπό να σας αποτελειώσω, αλλά... Εντάξει. Και να δείτε τι έχει να γίνει και από εβδομάδα που θα είναι δύο τα ανέκδοτα σε κάθε εκπομπή, έτσι. Γιατί από ό,τι φαίνεται, με δημοκρατική έτσι, διαδικασία που έγινε όλη η φάση εδώ πέρα, κατά κόρον βγαίνει η απόφαση να λέω δύο ανέκδοτα σε κάθε εκπομπή. Άρα, τι θα κάνουμε από την άλλη εβδομάδα, δεν ξέρω πραγματικά.
θέλω να δω και αντιδράσεις μέχρι στιγμής. Είναι ήσυχα τα πράγματα. Α, αρχίσαμε. Εντάξει. Ο Μάνος λέει πάει. Δεν ζω άλλο, λέει. Δεν ζω, πέθανα, λέει. Ναι. Σας έστειλα, είπαμε, παιδιά, τα ανέκδοτα της εκπομπής Temple of Rock είναι με χορηγό το ECAV, έτσι, 166 κατευθείαν, τσακ, παίρνετε και έρχεται αμέσως στο σπίτι, δεν υπάρχει πρόβλημα, ξέρουν αυτοί, είναι γνωστοί τύποι. Ξέρουν, έχουν στάνταρ πελάτες από την εκπομπή. Foreigner και Hot Blooded έρχεται αμέσως τώρα στον Temple of Rock, περίπου 20 λεπτάκια πριν τελειώσουμε. Πάντως γελάω πραγματικά πάρα πολύ με τα σχόλια τα οποία λαμβάνω στο Facebook αυτή τη στιγμή από τον Κώστα, από τον Μάνο, έτσι. Πραγματικά. Άμα θέλετε ρε παιδιά, είπαμε, η εκπομπή ανεβαίνει στο αρχείο στο www.elas.org. Μπορείτε να μπαίνετε εκεί πέρα στο αρχείο και να ξανακούτε και να ξανακούτε και να ξανακούτε όσες φορές θέλετε τα ανέκδοτα, ναι. Εντάξει, είναι πολύ κουφά και κρύα, αλλά τι να κάνουμε, δεν είναι... Αφού το ζητάει ο οργανισμός σας, ο άλλος μου λέει κρύωσε, ξέρω, ξαφνικός ο χιονιάς, αλλά ωραία, πήρα μια κουβερτούλα. Εντάξει, αφού πήρες κουβερτούλα, μπράβο, τι να πω δηλαδή. Αλλά όλο αυτό έτσι έχει πάρα πολύ πλάκα, είναι αυτό που μου αρέσει σε αυτή την εκπομπή, αυτό που απολαμβάνω. Πραγματικά, πραγματικά, δεν ξέρω τι να πω. Έρχονται οι Asia με το Only Time We Tell και ερχόμαστε για την αποφώνησή μας, καθώς σιγά σιγά τελειώνει και η σημερινή εκπομπούλα. Λοιπόν, ακούσαμε και τους Asia σε ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, το Only Time Will Tell. Να καλησπερίσω και τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, ο οποίος, εντάξει, μου μίλησε και άσχημα λίγο στο Facebook, αλλά εγώ τον αγαπάω παρόλα αυτά, έτσι το ξέρει. Δεν κρατάω κακία, γιατί είπε κάτι για τα ανέκδοτά μου, αλλά εντάξει, εγώ το προσπερνάω, γιατί πάνω απ' όλα βάζω τη φιλία, εντάξει. Αστειεύομαι, εννοείται, για όσους δεν το κατάλαβαν, περίεργο να αστειεύομαστε την εκπομπή. Και με αυτά και με αυτά, και ξέροντας ότι σας αφήνω με πολύ ωραία διάθεση, με πάρα πολύ ωραίες μουσικές, έτσι που περάσαμε όμορφα και σήμερα, είπαμε πολλά, είπαμε διάφορα, γελάσαμε. Σας αφήνω λοιπόν έτσι με αυτή την υψηλή και πολύ ωραία διάθεση, πιστεύω που θα έχετε κι εσείς, όπως έχω και εγώ, ας πούμε. Μια μερούλα έμεινε, παιδιά. Παρασκευή αύριο θα περάσει, τσακ, μπαμ, σας το λέω, καπνός είναι τώρα σε Παρασκευές. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, το πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να κάνετε ό,τι θέλετε, ό,τι απολαμβάνετε πραγματικά. Και σπίτι δηλαδή να μείνετε, άμα θέλετε να μείνετε σπίτι, να μείνετε σπίτι. Πώς το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ήταν ο Πέτρος Σοφιανίδης στον Temple of Rock, στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είπαμε σήμερα έχουμε 7 με 9 Fine Club με τον Κωνσταντίνο Τσίψιο και την Ένα Πασβάντη και στις 9 ακριβώς ο Λόγος της Ορθοδοξίας με τον Ευάγγελο Ρωσόπουλο για πρεμιέρες στο ραδιόφωνο μας σήμερα. Να είστε εδώ πέρα συντονισμένοι να μας ακούσετε. Μην ξεχνάτε να ροκάρετε τη ζωή σας και την καθημερινότητά σας μόνο όπως εσείς θέλετε και γουστάρετε. Και επειδή για να ροκάρουμε θέλουμε κιθάρες και ωραίες παινιές, σας αφήνω, σας αποχαιρετώ σήμερα με Gary Moore, Oh Pretty Woman. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, πολλά φιλιά σε όλους.